Επιτάπητος θα τεθούν αύριο στη συνεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας οι προτάσεις των υπηρεσιακών παραγόντων αναφορικά με την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών ζητημάτων που καταγράφονται σε πολλά σημεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Και αφορούν πρώτον την ήπια κυκλοφορία μες στην πόλη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο, καθώς σε όλες τις κατοικημένες περιοχές δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία πάνω από 30 χιλιόμετρα και μπροστά από σχολεία 20 χιλιόμετρα. Οπότε θα δώσουμε δυνατότητα έτσι σε γονείς, σε παιδιά να μπορούν να κυκλοφορούν με το ποδήλατο και να νιώθουν πιο ασφάλεια. Το άλλο βασικό είναι τις πεζοδρομήσεις στην περιοχή του ιστορικού κέντρου. Στην περιοχή του ιστορικού κέντρου, λοιπόν, προτείνουμε πεζοδρομήσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος μένει στη συγκεκριμένη περιοχή δεν θα μπορεί να μπει, να αφήσει τα πράγματά του και να φύγει. Μπορεί, επιτρέπεται η στάση, επιτρέπεται η τροφοδοσία στα καταστήματα και στις επιχειρήσεις, γιατί προφανώς μας ενδιαφέρει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να μπορούν να τα εξέχουν τις υποχρεώσεις αυτό, ειδικά το διάστημα που έχουν περάσει τόσα. Οπότε θα μπορούν να κυκλοφορούν. Υπάρχει μονοδρομή σε κάποιους δρόμους που είναι παράλληλοι σε αριστομένους. Και βέβαια εκεί είναι και οι παρεμβάσεις μεγάλες που είναι στο παραλιακό μέτωπο. Η μονοδρόμηση της Αύρας, της οδού Αύρας προς νότο. Η μονοδρόμηση της Μεσογείων προς βορρά. Η πρόταση που έχουμε αύριο και θέλουμε να την υλοποιήσουμε από αυτό το Σαββατοκυριακό, επειδή συνδυάζεται με το άνοιγμα του πάρκινγκ στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Από το Σάββατο θα λειτουργεί το πάρκινγκ στη χερσαία ζώνη του Λιμένα, από Φαρών έως Ακρίτα να γίνει πεζόδρομος, από 8 το βράδυ μέχρι 2 το πρωί καθημερινά. Και το επόμενο βήμα θα είναι από Ηρώων έως και Αύρας να γίνει μονόδρομος, η βόρεια λωρίδα να μπορεί να μπαίνουν προς την πόλη μέσα και η νότια λωρίδα να χρησιμοποιείται μόνο για πεζούς και για ποδηλάτες. Αυτές είναι οι πρώτες λοιπόν παρεμβάσεις που προτείνουμε εμείς. Ετοιμαζόμαστε την Παρασκευή, θα έχουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες να προμηθευτούμε αστικό εξοπλισμό. Θα βάλουμε πάρα πολλά παγκάκια στην παραλιακή, πάνω από 50 παγκάκια στην παραλιακή επιπλέον από αυτά που έχουμε. Θα βάλουμε πάρα πολλά παγκάκια στο ιστορικό κέντρο, σε περιοχές. Θα βάλουμε φωτιστικά, κάδους απορριμμάτων, ό,τι τραπέζα πικνίκ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα, σήμερα υπέγραψα και την προγραμματική για να ξεκινήσει ο ηλεκτροφωτισμός, να μπουν οι κολόνες του ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο του Πανελληνίου. Οπότε εκεί θα τοποθετούν και παγκάκια πικνίκ και παγκάκια επιπλέον, ώστε να γίνει πιο έτσι φιλικό το περιβάλλον για τους επισκέπτες της πόλης μας και για όσους διαμένουν εδώ. Έχουν ξεκινήσει, είμαστε σε επικοινωνία, έχουμε μιλήσει και με συγκοινωνιολόγους. Ο Δήμος Καλαμάτας έχει και συγκοινωνιολόγο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλες αυτές τις προτάσεις, τις οποίες έχουν έρθει, να τονίσω αυτό, είναι αποτέλεσμα συσκέψεων και δουλειάς που έγινε από υπηρεσιακά στελέχη. Ζητούμενο πάντα, ωστόσο, ειδικά στην παραλιακή, παραμένει το θέμα της στάθμευσης, το οποίο και φέτος θα λεθεί προσωρινά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτόματα κερδίζουμε ένα πάρκινγκ, αυτό που είναι της χερσαίας ζωής του Λιμένα. Αυτό το πάρκινγκ μου λειτουργούσε πάντα για 15 μέρες και είναι περίπου 200 θέσεων, εκεί στην απόλυξη Σφαρών δηλαδή. Πλέον αυτό το πάρκινγκ θα το έχουμε από το Σάββατο αυτό και μέχρι τέλος Αυγούστου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. 200 θέσεις πλέον για να σταθμεύουν. Υπάρχει το πάρκινγκ του ΝΟΚ, υπάρχει στην Καρακούση, υπάρχουν κάποια πάρκινγκ στην Παραλιακή. Χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα όμως. Αυτό είναι βέβαιο. Η πόλη μεγαλώνει, η επισκεψιμότητα αυξάνεται. Είναι καλό να έχουμε πλέον πάρκινγκ. Όμως αυτή τη στιγμή αυτά έχουμε και με αυτά θα πορευτούμε.